Δηλώσεις έκανε ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης στα τοπικά μέσα των Ιωαννίνων κατά την επίσκεψή του στα Ιωάννινα. Μίλησε για την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση αλλά και τα σενάρια των εκλογών και των μεταεκλογικών συνεργασιών. Καλωσορίσατε στα Γιάννα, κύριε Βαρουφάκη. Έχετε ξεκινήσει έτσι μια περιοδία στην περιοχή μας. Πρώτος σταθμός τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ήπειρο ήταν το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Κάνατε μια δήλωση εκεί. Μιλήσατε για μια περίπτωση αποικιοκρατίας σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι. Καταρχάς, τα ΙΠΕΔ. Τι σημαίνει τα ΙΠΕΔ? Δημόσια περιουσία μπαίνει σε ένα ταμείο να πουληθεί για να πάνε τα χρήματα σε δανειστές που και μας επέβαλαν να πάρουμε τα χρήματά τους και δεν θα τα πάρουν ποτέ τα χρήματά τους, γιατί είναι αδύνατο να τα πάρουν από ένα χρεοκοπημένο κράτος. Οι δανειστές οι οποίοι έχουν ήδη τυπώσει 5,5-3 εκατομμύρια, γιατί η Κεντρική Τράπεζα είναι ένας από τους τρεις δανειστές, γνωστή Τρόικα. Και όλη αυτή η ιστορία γίνεται στη βάση της χρεοκοπίας της χώρας, ένα πλιάτσικο. Δώσαμε τα αεροδρόμια στη Φράπορτ, τους δώσαμε και τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, τους δώσαμε και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στη διάρκεια της πανδημίας τους δώσαμε και 180 εκατομμύρια, έτσι για να μην χάσουν και στη διάρκεια της πανδημίας. Τώρα έρχονται, παίρνουν το ένα λιμάνι, το δεύτερο λιμάνι. Όλες αυτές είναι πρόσοδοι που μαζί με τα κόκκινα δάνεια που παίρνουν τα αρπακτικά ταμεία. Είναι ένα κομμάτι ό,τι πλούτο έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα, το οποίο πηγαίνει στα Cayman Islands. Γιατί εκεί θα πάει. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία, η ευρωπαϊκή οικονομία από όλη αυτή τη διαδικασία? Τίποτα. Γιατί το λιμάνι της Ιγουμενίδας μια χαρά λειτουργεί και τώρα, μια χαρά θα λειτουργεί και μετά. Θα έρχονται τα πλοία, θα φεύγουν τα πλοία, θα καταβάλουν ναύλα, θα πηγαίνουν στα Cayman Islands. Και εμείς θα είμαστε καταδικασμένοι σε μια διαδικασία ερημοποίηση με τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό εμείς στο Μέρα 25 λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν μασάμε τα λόγια μας. Και θα προχωρήσουμε στη διαδικασία διαφώτισης του κόσμου ότι αυτή η διαδικασία, από τη μία μεριά η ακρίβεια που λαϊλατεί το λαϊκό πορτοφόλι και η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων και της μεταβίβασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, είτε είναι η ΔΕΗ, είτε είναι το νερό, είτε είναι το λιμάνι, το ένα, το άλλο, ο αερολιμένας, είναι μια διαδικασία αυτογοποίησης της Ελλάδας υπέρ των πολύ λίγων Ελλήνων και βεβαίως της ολιγαρχίας στο εξωτερικό. Μάλιστα, επειδή μιλήσατε για την ακρίβεια, κύριε Βαρουφάκη, σίγουρα διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Μια περίοδο η οποία ξεκίνησε από τέλη καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου και σίγουρα επιδεινώθηκε, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήδη είχε ξεκινήσει. Επειδή η κυβέρνηση μιλά για ένα πρόβλημα του τελευταίου ενός μήνα ουσιαστικά. Ξέρουμε δεν είναι το τελευταίο μήνα. Ο κόσμος εκεί έξω και στη μέση της πανδημίας πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε τις τιμές των βασικών αγαθών να αναβαίνουν 20%. Ακόμα και τον επίσημο πληθωρισμό ήταν αρνητικό. Η αύξηση των τιμών, το ξέρουμε πολύ καλά, του ηλεκτρικού ρεύματος έχει έρθει πολύ πριν τον πόλεμο. Η κυβέρνηση αυτή κρύβεται πίσω από εξωτερικές κρίσεις. Εμείς την κρίνουμε από το κατά πόσο λειτουργεί ως ένα αμορτισέρ που αποσβαίνει τον κραδασμό που έρχεται απ' έξω, ή ως μεγεθυντής του κραδασμού. Είναι μεγεθυντής του κραδασμού. Πάρτε το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος του λογαριασμού στη ΔΕΗ. Το 56 με 60% της αύξησης της τιμής δεν οφείλεται στο φυσικό αέριο, οφείλεται στους ολιγάρχες. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, είμαστε και στην Ήπειρο, έχουμε υδροελεκτρικά έργα. Ξέρουμε ότι όταν βρέχει, όπως βρέχει και σήμερα λίγο, έτσι, τρέχει νερό, κινείται η τουρμπίνα του υδροελεκτρικού, παράγει κιλοβατόρες. Κόστος αυτής της κιλοβατόρας μηδέν. Η ιδιωτική πλέον ΔΕΗ, τη CVC, που την έχει πάρει, είναι μια ξένη εταιρεία πλέον η ΔΕΗ, μην το ξεχνάμε αυτό, χρεώνει για αυτή την κιλοβατόρα που τη κόστησε μηδέν, μηδέν. Για ακούστε το αυτό, μηδέν. Χρεώνει τιμή σαν να είχε παραχθεί από το πιο ακριβό φυσικό αέριο του κόσμου. Αυτή την τιμή την εισπράττουν, την βάζουν στη τσέπη τους, στα Cayman Islands, όπως είπα και προηγουμένως. Οπότε έχουμε μια κυβέρνηση που λειτουργεί υπέρ των αρπακτικών και κρύβεται πίσω από πραγματικά εξωγενή προβλήματα. Ελπίδα ανατροπής, κύριε Βαρουφάκη, όσον αφορά την αριστερά, υπάρχει? Ναι, λέγεται Μέρα 25. Τα υπόλοιπα κόμματα? Κοιτάξτε, αν πιστεύαμε ότι κάποιο άλλο κόμμα, ή το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ θα μπορούσε να φέρει αυτήν την ανατροπή, δεν θα είχαμε φτιάξει το Μέρα 25. Εμείς είμαστε άνθρωποι που δεν αγαπάμε την πολιτική διαδικασία, την κομματική διαδικασία. Θα μπαίναμε σε ένα από αυτά τα κόμματα. Οπότε ρωτάτε μένα, σεβόμαστε όλους και όλες. Κάνουμε συνεχείς εκκλήσεις για συζήτηση, για διάλογο, για συνεργασία, σε πράγματα τα οποία αφορούν τον κόσμο. Αλλά αν πιστεύαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν συστημικός, είναι συστημικός, γι' αυτό φτιάξαμε το Μέρα 25. Το ΚΚΕ έχει μια διαφορετική
αν θέλετε, και πολιτική φιλοσοφία από τη δική μας. Εμείς πιστεύουμε στα κινήματα, δεν θέλουμε να είμαστε το κόμμα που ουσιαστικά τα καθοδηγεί, δεν θέλουμε να καθοδηγούμε τα κινήματα. Είμαστε βαθιά δημοκράτες, πιστεύουμε στις λαϊκές συνελεύσεις με σκληρωτούς, θέλουμε να ψηφίζουμε για να ξαναψηφίζουμε. Οπότε έχουμε φτιάξει το Μέρα 25 εμείς. Βλέπετε εκλογές σύντομα ή στο 2023, στο τέλος της ηθείας της κυβέρνησης, και αν βλέπετε και συνεργασίες? Κοιτάξτε, εκλογές πίστευα ότι θα γίνουν το Μάιο, μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες. Μετά είδαμε ότι κατέρευσε δημοσκοπικά ο κύριος Μητσοτάκης και ψυχολογικά, και δεν θα τις κάνει τώρα. Ελπίζει μάλλον να πάει καλά το καλοκαίρι για τον τουρισμό, να τις κάνει το φθινόπωρο. Αν όχι, θα τις κάνει την άνοιξη, κοντός ψαλμός αλληλούιας. Τώρα, για το θέμα των συγκυβερνήσεων, τη συγκυβέρνηση είναι σίγουρη. Από τη στιγμή που η αυτοδυναμία πήγε περίπατο, με την πτώση της δημοφιλίας του κυρίου Μητσοτάκη, είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια μετεκλογική αριθμητική που ήδη σχεδιάζεται. Το ερώτημα είναι, θα τους βγουν τα νούμερα να συγκυβερνήσουν Νέα Δημοκρατία Κινάλ? Θα τους βγουν τα νούμερα να συγκυβερνήσουν ΣΥΡΙΖΑ Κινάλ, ή θα αναγκαστούν σε μια τριπλή μεγάλη συμμαχία? Πού θα τους την επιβάλλουν από τις Βρυξέλλες, βεβαίως, όπως κάνανε και με τον Τράγκη στην Ιταλία, όπως κάνανε με τον Παπαδήμο, όπως κάνανε με τον Μάριο Μόντι. Τα ξέρουν αυτά, τα έχουν σχέδια. Εμείς είμαστε εδώ για να τους χαλάσουμε πάντως αυτά τα σχέδια. Μην με ρωτήσετε αν θα συμμετέχουν. Άρα όχι σε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική διακυβέρνηση από πλευρά του Μέρα 25. Εμείς θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, τι εννοεί με προοδευτική διακυβέρνηση? Εννοεί να τους ψηφίσουμε εμείς, να γίνουν αυτοί οι υπουργοί, να μας δώσουν και κανένα υπουργείο. Έτσι, για να περάσουν τα μέτρα των Βρυξελών και τα μέτρα των Ολιγαρχών με προοδευτικό πρόσημο. Δεν φτιαχτήκαμε εμείς γι' αυτό. Οπότε η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικότατο όχι. Δεν θα τους κάνουμε υπουργούς, ούτε θα γίνουμε κι εμείς υπουργοί, για να συνεχίσουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι αυτά τα οποία λένε οι Βρυξέλλες έχουν και προοδευτικό πρόσημο. Ένας θα κάνει με προοδευτικό πρόσημο, ο άλλος θα κάνει με σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο, ο τρίτος θα κάνει με νεοφιλελεύθερο πρόσημο. Εμείς δεν θα τα κάνουμε, είναι απλό. Θα δυναμητήσουμε τις διαδικασίες ερημοποίησης αυτής της χώρας.